ένα βιβλίο που βάζει τον αναγνώστη να βρίσκεται σε διάλογο με τον εαυτό του και με τον συγγραφέα. Από το 2010 και ύστερα υπήρξαν πολλές στιγμές που χρειάστηκε να ξανασκεφτούμε τι ακριβώς μας έχει συμβεί, ποιο είναι το ιστορικό βάθος αυτού που μας έχει συμβεί, ποιες είναι οι διάφορες διαστάσεις του, οι πολιτικές, οι οικονομικές και άλλες, και τι πηγαίνει από εδώ και πέρα. Το σκεφτήκαμε το 2010, όταν πρωτοβρεθήκαμε αντιμέτωποι με το συντελεσμένο πια, ξανά το 2012 στην Μεγάλη Αναστάτωση, ξανά το 2014-2015 στη Στροφή. Νομίζω ότι έρχεται σε μια στιγμή που το ξανασυζητάμε, που υπάρχει ξανά μια ανάγκη να οργανώσουμε τη σκέψη μας, να βρούμε το ιστορικό βάθος και όλα τα συμφραζόμενα αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί κατά την προσωπική μου εκτίμηση κλείνει ο κύκλος του 2011-2012. Το 2011-2012 ανοίγει ο κύκλος που εντός εισαγωγικών μπορεί να τον ονομάσει κανείς ο κύκλος της αγανάκτησης, ο κύκλος της αντιμνημονιακής έκρηξης, όπου το παλιό πολιτικό σκηνικό σχεδόν διαλύθηκε, πάντως συνετρίβει. Καινούργια υποκείμενα πολιτικά προκύψανε, ένας καινούργιος λόγος, ο οποίος κλείνει τον κύκλο του, εν ώψη των επόμενων εκλογών. Γι' αυτό και οι επόμενες εκλογές έχουν για μένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένας επίλογος μιας εποχής, η πρώτη πράξη μιας καινούργιας, την οποία δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα τη δούμε αποκρισταλωμένη, πάντως σίγουρα ένας καινούργιος κύκλος αρχίζει. Άρα έχουμε πάλι μια ανάγκη να σκεφτούμε και να συζητήσουμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί συνέβη και τι από αυτό που συνέβη κρατάμε για να πάμε παρακάτω. Με αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον συγγραφέα, γιατί το βιβλίο επίσης έχει μια πρωτοτυπία, δηλαδή δεν είναι ένα τυπικό δοκίμιο από αυτά τα μονοσήματα που πολλά έχουν γραφτεί αυτά τα χρόνια. Είναι μια προσπάθεια να δει διαφορετικά πράγματα και παρόλα αυτά να είναι ενδιαφέρον σε κάθε ένα από τα κεφάλαιά του, που όπως το λέει και στο τελευταίο, στο πιστόφυλλο του βιβλίου, μπορεί κανείς να τα διαβάσει χωριστά. Δεν είναι υποχρεωτικά να διαβάσει από την πρώτη σελίδα προς το τέλος. Μπορεί να αρχίσει από όπου θέλει. Εγώ θα συνιστούσα πάντως να το διαβάσει κανείς από την πρώτη σελίδα μέχρι το τέλος. Και με αυτά τα ολίγα δίνω το λόγο στον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Φίλες και φίλοι, για να παρουσιάσεις ένα βιβλίο με το οποίο συμφωνείς σχεδόν στα πάντα, τι πρέπει να κάνεις ώστε να μην δώσεις την εντύπωση ότι προσπαθείς να κολακέψεις τον συγγραφέα? Νομίζω πως άλλη λύση δεν υπάρχει παρά να ομολογήσεις εκ των προτέρων τη συμφωνία σου να προκαταβάλεις την αλήθεια. Να κάνεις δηλαδή αυτό που σε πολλά σημεία του βιβλίου επισημαίνει ο συγγραφέας ότι δεν έκαναν τα μεγάλα πολιτικά κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, καθώς απέκρυψαν επιμελώς από τον ελληνικό λαό τα πραγματικά αίτια της συμφοράς που τον χτύπησε κατά κέφαλα. Πράγματι, καμιά από τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις δεν έχει ακόμα εξηγήσει με ειλικρίνεια στον κόσμο γιατί χρεοκοπήσαμε. Πρόκειται για την γνωστή καταστροφική αυτοπαγίδευση, όπου ένα ψέμα προσπαθείς να το διορθώσεις με δεύτερο ψέμα. Ποιο είναι το πρώτο ψέμα? Ότι καθησυχάζαμε επί δεκαετίες την κοινή γνώμη, αποκρύπτοντας ότι η ευμερία κατά βάση βασιζόταν στον υπέρμετρο δανεισμό μιας χώρας που δεν παρήγε, αλλά μόνο κατανάλωνε. Και το δεύτερο ψέμα. Όταν ήρθε η χρεοκοπία, μας έφταιγαν τα μνημόνια και όχι ο αλόγιστος δανεισμός ή η σταδιακή αποσύνθεση του παραγωγικού ιστού της χώρας και η κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο ενδιάμεσο βέβαια, εξαπατούσαμε και τους Ευρωπαίους εταίρους, αποκρύπτοντας το πραγματικό ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος. Ψέματα πάνω στα ψέματα που συντηρούνται ακόμη, γιατί είναι πολλοί οι συνένοχοι και παραμένουν ακόμη πολιτικά ενεργοί στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα. Κυρίως όμως, επειδή η αποκάλυψη της αλήθειας θα μας φέρει πρώτων ευθυνών μας, γιατί είτε θα προβούμε στις βαθιές τομές που διαρκώς αναβάλουμε, είτε η πατρίδα μας θα φυτοζωεί παραμένοντας για δεκαετίες, ίσως και για πάντα, στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων. Το πού είναι πολιτικά ταγμένος ο συγγραφέας είναι φανερό.
εντάσσεται πιστεύω στη χωρία εκείνων που πιστεύουν ότι η πατρίδα μας μπορεί και πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αρκεί να αντλήσει τα συμπεράσματά της από τη χρεοκοπία. Νομίζω πως τις περισσότερες από τις απόψεις του θα μπορούσε να τις υπογράψει κάθε κεντροαριστερός, αφού οι βασικοί άξονες ενός κεντροαριστερού προγράμματος εξόδου από την κρίση συνάγονται άμεσα ή έμεσα από το βιβλίο. Ο συγγραφέας πάντως δεν διστάζει να απαντήσει και στο ερώτημα που επίμονα απασχολεί τον τελευταίο καιρό τους κύκλους κεντροαριστεράς. Είναι δυνατή η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα? Ο Κώστας Χαϊνάς δεν διστάζει να απαντήσει ότι αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, υπό την προϋπόθεση όμως ότι προηγουμένως θα έχει ιτηθεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα μέτωπα όπου το κόμμα αυτό έχει δώσει δείγμα γραφής, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση. Ο συγγραφέας αναλύει διεξοδικά εκείνα τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι συμβατά με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Αναφέρω τελείως ενδεικτικά την απόλυτη εχθρότητα προς την επιχειρηματικότητα, την αμφιθυμία απέναντι στην Ευρώπη και ως εκ τούτου την αδυναμία να αντιληφθεί πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τη φορομπηχτική πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωση τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει περισσότερο από όλα τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η αντίληψη που έχει για την άσκηση της πολιτικής εξουσίας και ειδικότερα η άρνησή του να αποδεχθεί τους θεσμούς του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον πολιτικό πλουραλισμό, την ελευθερία της ενημέρωσης κλπ. Πρόκειται με λίγα λόγια για μια ριζική αντίθεση προς αρχές και αξίες που αποτελούν το θεμέλιο του πολιτικού φιλελευθερισμού και ως εκ τούτου τον πρώτο βασικό πυλώνα της σοσιαλδημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εντάσσεται σε εκείνη την παράδοση της αριστεράς που τους θεσμούς του κράτους δικαίου τους θεωρεί στην ουσία θεσμούς χειραγώγησης των λαϊκών τάξεων και αναχώματα της πλουτοκρατίας απέναντι στη λαϊκή πλειοψηφία. Αυτό πρέπει κάποτε να το πούμε και να το δούμε. Εξού και τα πολλά στόματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, μάλλον από πολλά στόματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ξεφεύγει συχνά η διαπίστωση ότι κατέχουν μεν τα ηνία της κυβέρνησης, όχι όμως και την εξουσία. Γιατί σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, η εξουσία της πλειοψηφίας για να είναι πραγματική πρέπει να είναι απόλυτη. Υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν θεσμοί που να παρεμβάλλονται μεταξύ της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και του λαού που αυτή αντιπροσωπεύει. Αντίληψη που δεν είναι καινούργια. Βρήκε την πρώτη της έκφραση στους Ιακωβίνους Γαλλικής Επανάστασης και από τότε κυριαρχεί ιστορικά σε ποικίλες εκδοχές που προσλαμβάνει στις ποικίλες μεταλλάξεις η επαναστατική αριστερά. Δυστυχώς την άποψη αυτή τη βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας να επιβεβαιώνεται σε πολλά επίπεδα. Στις ποικίλες φραστικές επιθέσεις και τα απειλητικά υπονοούμενα που απευθύνονται στη δικαστική εξουσία από υπουργούς όταν δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις της. Στην απόπειρα της κυβέρνησης να χειραγωγήσει και τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, αφού βεβαίως η δημόσια ΕΡΤ έχει καταδύσει κρατικό φερέφωνο κατ' εικόνα και ομοίωση της ΕΡΤ επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας κλπ. Το πιο εύγλωτο παράδειγμα όμως έρχεται από την πολιτική απέναντι στη τοπική αυτοδιοίκηση, όπου η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μέσω του διαβόητου νόμου Κλεισθένη διαλύει του ΣΟΤΑ για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν τους ελέγχει. Το επόμενο δείγμα γραφής θα είναι πιστεύω η συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί προς το παρόν, από τις γενικές προς το παρόν δηλώσεις της κυβέρνησης ως προς τις προθέσεις της, διαπιστώνουμε μια ξεχωριστή όψη του γιακοβινισμού. Τη δυσπιστία απέναντι στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία γενικότερα. Δυσπιστία που εκφράζεται με την εξιδανίκευση του θεσμού των δημοψηφισμάτων. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας προημερών εξέφρασε τις δικές του ανησυχίες και επιφυλάξεις, χωρίς προς το παρόν να κατονομάζει κανέναν. Εμείς παραμένουμε σε καθεστώς αναμονής. Όπου να είναι, θα δούμε τις προθέσεις της κυβέρνησης. Και μια και μιλάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, δυστυχώς φαίνεται πως θα χαθεί άλλη μια ευκαιρία
να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί ο μεν ΣΥΡΙΖΑ θα προτάξει θεσμούς της λεγόμενης άμεσης δημοκρατίας, η δε Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στην αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και η Νέα Δημοκρατία μας έχει προειδεάσει πακέτο ή όλα ή τίποτα, ως προς το αν μπορεί να επιτευχθεί η συνένεση. Εδώ το κίνημα αλλαγής μπορεί να παρέμβει αποφασιστικά, προτείνοντας διατάξεις που θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη μίνιμουμ πλειοψηφία των 151 βουλευτών, προκειμένου να δοθεί ευκαιρία στην επόμενη Βουλή να προχωρήσει σε μια συνενετική και σε βάθος αναθεώρηση του συντάγματος. Τελειώνοντας, θέλω να συγχαρώ το συγγραφέα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δείχνει ότι είναι καρπός πολλών ετών μελέτης και στοχασμού. Και ένα βιβλίο επίσης το οποίο τολμάει να καταπιαστεί με τα περισσότερα από τα σύγχρονα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γενικότερα, τη θέση της χώρας, το θέμα του χρέους, όλα αυτά. Το συγχαίρω γιατί θέτει και θέματα ηθικής πολιτικής. Γιατί σε κάποιο σημείο λέει, ουσιαστικά υπενήσεται ότι δεν πρέπει πάντοτε να κοιτάμε την επιβίωσή μας στην πολιτική, πρέπει να κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Το λέω γιατί και η ηθικολογία έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και κατά κάποιο τρόπο μια ηθικολογία που περνάει και μέσα από μια διαστρέβλωση της γλώσσας. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Ο συντονιστής πρέπει να κάνει αυτό που οι καλόγεροι του Μεσαίου ονομάζανε γλώσσε, σχόλια. Αντέγραφαν τα αρχαία κείμενα και γράφανε γλώσσε marginalis στο περιθώριο interlinearis ανάμεσα στις γραμμές του παλιού κειμένου. Δύο γρήγορα σχόλια. Το πρώτο είναι αυτό που, σε αυτό που αναφέρθηκε στην αντίληψη για το κράτος. Μοιάζει να κυριαρχεί η αντίληψη Πολάκη στην λογική ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος στους θεσμούς. Η ειρωνία του πράγματος είναι ότι αυτό είναι ένα κόμμα, το Ινστιτούτο Σκέψης του οποίου έχει το όνομα του Νίκου Πουλατζά, δηλαδή του ανθρώπου που κατεξοχήν αντιστάθηκε θεωρητικά και εξήγησε γιατί η σχέση της αριστεράς με το κράτος δεν είναι η σχέση που έχει ο Πολάκης στο μυαλό του. Το δεύτερο είναι ένα σχόλιο το οποίο. Το συνάντησα στο βιβλίο, το είπε και ο Δήμαρχος. Πολλοί έχουν πολλές φορές σκεφτεί τι διαφέρει η Ελλάδα και γιατί διαφέρει η Ελλάδα από τις άλλες περιπτώσεις των χωρών που βρέθηκαν στην ίδια μοίρα, δηλαδή την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ισπανία. Και είναι αυτό που είπε τώρα ο Δήμαρχος σε μια φράση του. Σε όλες τις χώρες είναι το ίδιο. Το φθηνό χρήμα, ο εύκολος δανεισμός, η κατάρρευση, η απότομη πτώση των επιτοκίων δημιούργησε φούσκες. Παντού υπήρξαν φούσκες. Υπήρξαν φούσκες υπερβολικού δανεισμού. Αλλά μόνο στην Ελλάδα συνέβη κάτι. Ο εύκολος δανεισμός ή το φθηνό χρήμα, αντί να οθήσει στον εξυγχρονισμό της παραγωγής, οδήγησε αντίθετα στην αποσάρθρωση της παραγωγής. Και έχω χαρακτηριστικά παραδείγματα στο μυαλό μου μεγάλων επιχειρήσεων, για παράδειγμα κλωστοϊφαντουργίας, οι οποίες τη δεκαετία του 90 ήταν ανθούσες και ανταγωνιστικές και κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές αυτού του τρέχοντος αιώνα, θεώρησαν ότι η παραγωγή είναι μια περιττή και μη αποδοτική επένδυση, ας τα παίξουμε στα χαρτιά του χρηματιστηρίου, εκεί θα βγάλουμε περισσότερα και πιο γρήγορα. Έτσι είδαμε μια επιχείρηση πάρα πολύ γρήγορα από εκεί που ήταν ανταγωνιστική στην Ευρώπη να εξαφανίζεται. Και μια ακόμη παρατήρηση, επειδή έτυχε να το διαπιστώσω. Όλα αυτά ξεκίνησαν με το ότι η παραδοσιακή αυτή βιομηχανία που είναι η κλωστοϊφαντουργία δεν μπορεί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να έχει σήμερα μέλλον. Και διαπίστωσα με έκπληξη ότι όταν ρώτησα στην Πορτογαλία τους Πορτογάλους συνομιλητές μου τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε αυτό το boom στις εξαγωγές σας και στην πραγματικότητα να αναπληρώσετε όλο το χαμένο εισόδημα των μέτρων λιτότητας χάρη στην απότομη αύξηση των εξαγωγών σας, μου είπαν τα παραδοσιακά μας προϊόντα, κρασί, φελός και ο εξυγχρονισμός της κλωστοϊφαντουργικής βιομηχανίας μας. Είμαστε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρούχων και υποδημάτων στην Ευρώπη.
Μόνο στην Ελλάδα. Είναι αυτή η ωραία έκφραση, φράση του Τολστόη στην Άννα Καρένινα. Οι ευτυχισμένες οικογένειες είναι όλες ίδιες. Οι δυστυχισμένες είναι η καθεμία διαφορετική στη δυστυχία της. Η διαφορά της Ελλάδας είναι ότι είναι η μόνη χώρα που η φούσκα δεν ήταν απλώς φούσκα, ήταν μια φούσκα που μεταφράστηκε σε κατάρρευση από σάρθρωση της παραγωγής. Αυτή ήταν λίγο μακρά, ένα λίγο μακρύ σχόλιο, αλλά εντάξει.